ξεχνάς όλα τα σκορπάς, όλα σε ζητώ κι όμως δεν γυρνάς. Μετανιώνω κάθε ώρα και στιγμή, μετανιώνω που σου έδωσα ψυχή και πήρα πόνο. Μετανιώνω, μετανιώνω για κάθε χάδι και φιλί. Μετανιώνω για τα λόγια που έχω πει σε σένα μόνο. Μετανιώνω. Λοιπόν, να παραδεχτούμε καταρχάς ότι η Καβάλα έχει κόσμο. Η παραλία μας είναι γεμάτη, η αγορά μας είναι γεμάτη. Φυσικά να δούμε αν αυτός ο κόσμος μέχρι το μεσημέρι μπήκε και στα καταστήματα. Αυτό θα το ξέρουμε από Δευτέρα. Πάντως έχουμε πολλούς επισκέπτες στην πόλη μας, που αυτό ήταν το ζητούμενο, να κάνουμε κάτι στην πόλη, έχοντας ένα κενό την ημέρα του Σαββάτου, προκειμένου να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο, να διασκεδάσει, να περάσει καλά και να καταναλώσει. Καλώς λίγο άλλος πολύ, διήμερα, τριήμερα. Ακριβώς έτσι. Έτσι. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι όμως έρχονται. Η Καβάλα είναι μια πανέμορφη πόλη, το γνωρίζουμε. Το βλέπουμε ούτως ή άλλως τα Σαββατοκύριακα τι γίνεται με τους Βαλκάνιους, ακόμα και φέτος που ο χειμώνας είναι σύμμαχός μας. Δεν έχουμε κρύες συνθήκες, άρα οι Βαλκάνοι και οι Τούρκοι έρχονται στην περιοχή μας. Φυσικά τώρα μεσολαβεί ένα τριήμερο και για αυτούς και για μας. Υπάρχει το καρναβάλι της Ξάνθης δίπλα, αλλά και διάφορα άλλα event στην ευρύτερη περιοχή, άρα είμαστε πιο ελκυστικοί σε σχέση με ένα απλό Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι υπάρχει κόσμος, σε λίγο θα κλείσει και η αγορά, ήδη ο κόσμος άρχεται μαζεύεται στην πλατεία, ο Νόντας ο Δωρής είναι αγαπητός σε όλους μας και ελπίζω στο τέλος να περάσουμε όλοι καλά και να γίνουν και οι απαιτούμενοι ως τζίρι και στα καταστήματα. Carnival Shopping Party Lily από το πρωί με προσφορές στην αγορά και τώρα με ένα ξέφρενο πάρτι. Ναι, αποφασίσαμε να κάνουμε ακόμα μία κίνηση σαν εμπορικό σύλλογο σε συνδιοργάνωση με το επιμελητήριο και το Δήμο και την Περιφέρεια. Να ξεπουλήσουν ό,τι έχει μείνει στον κόσμο από τα εμπορεύματά τους και να μαζέψουμε όποιο κόσμο έχει έρθει ή έχει μείνει στην πόλη, να διασκεδάσουμε παρέα με δέσματα στην πλατεία. Από ό,τι βλέπετε έχει γεμίσει η πλατεία μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που το αγκάλιασε ο κόσμος και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και βλέπουμε ότι διήμερα και τριήμερα η Καβάλα αποτελεί έναν προορισμό τελικά. Τελικά ναι, έρχεται κόσμος, φεύγουν μεν, αλλά έρχονται δε. Οπότε θα προσπαθούμε να κρατάμε την Καβάλα μας ζωντανή. Και ως εμπορικό σύλλογος έχετε προχωρήσει και στη δράση με κρασάκι, ρετσίνα. Ναι, είπαμε να έχουμε λίγο κάτι να πιούμε, κάτι να τσιμπήσουμε, γιατί είναι και μεσημέρι. Και ως γνωστόν, όταν ακούμε κάτι θέλουμε να φάμε και κάτι θέλουμε να πιούμε. Πολύ ωραία, καλά να περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή Σαρακοστή. Κύριε Ζαρίδη, Σαββατιά και δική βόλτα, έτσι. Νομίζω προσφέρονται αυτές οι μέρες για έτσι λίγο πιο χαλαρότητα και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου είναι μια εκδήλωση προς τη σωστή κατεύθυνση και η οποία θα έλεγα ότι μας φέρνει πιο κοντά στα ήθη και στα έθιμα. Άλλωστε τριήμερο έχουμε μπροστά μας, ανοίγει η Σαρακοστή, να έχουμε μια καλή Σαρακοστή σε κάθε περίπτωση και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και εύχομαι κάθε χρόνο αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες είναι σημαντικές και για την τοπική κοινωνία, αλλά πρωτίστως για την τοπική οικονομία, να ενισχύονται και να πηγαίνουν παρακάτω. Οπότε θέλω να συγχαρώ και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον Γιάννη τον Κελγιώρη, και βεβαίως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που θα έλεγα ότι πρέπει και μπορεί να γίνει θεσμός. Για να γίνουν όλα όμως αυτά χρειάζεται συνεργασία, σύμπνοια, ομόνοια σε όλα τα θέματα. Ξέρετε, κύριε Κομνηνέ, υπάρχουν ανοιχτά στην Καβάλα. Ξέρετε κύριε Κομνηνέ ότι είμαι από τους ανθρώπους εκείνους, δεν λέω από τους πολιτικούς εκείνους, που από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην γενέθλια πόλη μου για να πολιτευτώ, είχα βάλει αυτή την προοπτική, δηλαδή της ενότητας και των κοινών προσπαθειών, γιατί καθένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει σχεδόν απολύτως τίποτα. Επομένως, μιλάτε με έναν άνθρωπο, μιλάτε με έναν πολιτικό, ο οποίος πιστεύει σε αυτό το ενοποιητικό όραμα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν το συναντάμε συχνά στην Καβάλα, εξού και υπάρχουν διαχρονικά άλλοι τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι
Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ, και ο κύριος Χατζηβραμίδης και ο κύριος Κελγιώργης. Συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα, τα οποία είναι πολλών ετών, άρα διαχρονικά, μπορούν να λυθούν με ένα μαγικό ραβδάκι. Μαγικά ραβδάκια, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, πρωτίστως για τους πολίτες αυτής της πόλης, γιατί κυρίως το αξίζουν αυτοί. Οι πολίτες να έχουν ένα καλύτερο, να έχουν ένα καλύτερο σήμερα και κυρίως ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Κύριε Χατζηβραμίδη, ξεκινήσατε από τα Χριστούγεννα δειλά-δειλά και συνεχίζουμε με δράση. Συνεχίζουμε, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ καλό τρίμερο σε όλους, καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο. Προσυπογράφω αυτά που είπε ο κύριος Λαζαρίδης. Ξέρετε, όταν μιλάτε τελευταίως δεν έχει να πει και πολλά. Είναι αλήθεια. Προσυπογράφω αυτά που είπε σίγουρα ο πρόεδρος, αυτά που είπε ο κύριος Λαζαρίδης. Απλώνουμε το χέρι μας να βρεθούμε με όλους τους φορείς. Και οι φορείς είναι πάντα δίπλα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν μας γύρισαν την πλάτη. Είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια. Είναι εδώ. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι το καλό για όλους μας και τα χαμόγελα είναι αυτά που για μας είναι η ανταμοιβή μας. Τίποτα άλλο δεν μας νοιάζει, να χαμογελά και να περνά καλά ο κόσμος. Να είστε καλά. Δήμαρχε, μια κοινή πρωτοβουλία και με τον Δήμο, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Ευμελητήριο εδώ, προκειμένου να κρατήσουμε κόσμο, ο οποίος τελικά για δύο, για τρεις μέρες επιλέγει την καβάλα, μας είπε και ο κύριος Σαγγελίδης. Ακριβώς. Η καβάλα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο, και Έλληνες, αλλά και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία. Είναι και με αφορμή το καρναβάλι το οποίο υπάρχει στη Ξάνθη, αλλά όμως και λόγω του τριημέρου που η πόλη είναι μια πολύ ωραία πόλη που συνδυάζει τα πάντα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο για την εκδήλωση που κάνει σήμερα και θα την συνεχίσουμε ούτως ώστε ο κόσμος ο οποίος μας προτιμάει να μπορεί να διασκεδάσει κιόλας. Κύριε Αγγελίδη, άλλος λίγο, άλλος πολύ, την καβάλα την επιλέγουν τελικά. Ναι, αυτό είναι το ευχάριστο. Βλέπουμε ότι η καβάλα είναι και ένας ελκυστικός προορισμός και για το χειμώνα. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν ότι ήμασταν μια πόλη η οποία είχε ιδιαίτερη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο η καβάλα τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να είναι και ένας προορισμός city break. Και με διάφορες εκδηλώσεις, οποίες κατά καιρούς κάνουμε, είτε ο Δήμος, είτε το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος, προσπαθούμε την πόλη μας να την κρατήσουμε ζωντανή και ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες μας, ακόμα και τα χειμωνιάτικα Σαββατοκυριακά. Εδώ πέρα να περάσει ο κόσμος καλά. Είμαστε 2-3 μέρες πριν τα καρναβάλια, πριν την Πρωτομαγιά, την Καθαρά Δευτέρα, συγγνώμη. Ο καιρός βοήθησε, ο κόσμος ήρθε και πιστεύω να γίνει πιο πολύ σε λίγο η ώρα. Άφωνο κρασάκι και σουβλάκια. Άφωνο κρασάκι, σουβλάκια, σουτζουκάκια, ψωμάκι για τον κόσμο και να περάσουμε ωραία. Καλή διάθεση να υπάρχει. Καλή διάθεση πάντα, με τον Νότα εδώ πέρα δεν γίνεται να μην περάσουμε ωραία. Πρόσκληση την αποδεχτήκαμε τον Εμπορικό, το Επιμελητήριο και το Δήμο με την πρώτη. Κατευθείαν, ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω και εγώ σε όλο αυτό εδώ, γιατί πραγματικά η πόλη μας το έχει ανάγκη, έχει ανάγκη τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και πόσο μάλλον κατ' εμέ, γιατί είμαι από καβάλα και ήθελα από τους πρώτους να συμμετάσχω σε όλο αυτό. Και περνάμε ένα μήνυμα και στους επισκέπτες οι οποίοι θα επισκεφτούν και το καρναβάλι της Ξάνθης. Φυσικά. Επειδή έχει αρκετούς επισκέπτες λοιπόν στην πόλη μας, καλό θα ήταν να κατέβουν στην πλατεία τώρα, να έρθουν να δουν αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε. Και θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλό, ευτυχώς υπάρχει ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο που βοηθάει σε όλο αυτό και θα ήθελα, αν θέλει, σε προσωπική γνώμη, η γνώμη μου είναι να γίνονται πιο συχνά τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Γιατί καλό είναι και για την πόλη μας και για τους επισκέπτες να έχουν να δουν και να ακούσουν κάτι.